Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013. Βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Οι Δελφοί βρίσκονται στον ομό Φωκίδας. Δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο. Στο μουσείο των Δελφών εκτίθεται ό,τι έχει σωθεί από το πλήθος των αναθυμάτων, όπως χάλκινα σκεύη, είδωλα, γάλματα, αρχιτεκτονικά γλυπτά των ναών και των θησαυρών, έργα μικροτεχνίας από απολύτιμα υλικά, χρυσό, ασίμι, ελεφαντόδοντο. Όλα αυτά κοσμούσαν το Πανελλήνιο Δελφικό Ιερό. Την περίοδο αυτή μόνο ξένους μπορούμε να συναντήσουμε στους ιερούς αυτούς τόπους. Ξένοι όλοι είναι ψαγμένα άτομα. Στο βάθος βλέπουμε τον ναό του Απόλλωνα. Συνεχίζουμε με το θέατρο των Δελφών. Ο ναός του Απόλλωνος, μορφές από τις αετωματικές συνθέσεις του αρχαϊκού ναού των Αλκμενιωδών, το 510 π.Χ. Από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα είναι η περίοδος της μεγάλης ακμής του ιερού των Δελφών, που κοσμείται με οικοδομήματα και πολυάριθμα αναθήματα, τα οποία αφιερώνουν στον Απόλλωνα ελληνικές πόλεις και ιδιώτες. Προσκυνητές σειραίουν από όλο τον αρχαίο κόσμο για να ζητήσουν τη συμβουλή και το χρησμό του Θεού για οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση. Η ενέργειά τους καθορίζονται με το νερό της καθαρίζονταν με το νερό της κρυσταλλίας πηγής, πλήρωναν ένα ορισμένο φόρο των πελανών και θυσίαζαν ένα ζώο στο βωμό του Απόλλωνος. Οι χρησμοί του Θεού εκφράζονταν από την πυθία, η αίρια του μαντίου και ερμηνεύονταν από τους ιερείς του Απόλλωνος. Το τυπικό στη λειτουργία του μαντίου πήρε την οριστική του μορφή μέσα στον 6ο π.Χ. αιώνα και έμεινε αναλύωτο έως την εποχή του Αδριανού, 2ο π.Χ. αιώνα.
Στα νοτιοανατολικά του Ιερού του Απόλλωνος βρίσκεται τον Ιερό της Αθηνάς Προνέας. Το σπουδαιότερα κτίσματα του Ιερού είναι οι δύο ναοί της Θεάς του 5ου και του 4ου π.Χ. και η Θόλος γύρω στο 380 π.Χ. Γύρω-γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο υψώνονται βουνά τα οποία είναι επιβλητικότατα και δίνουν μία αίσθηση που δεν μπορείς να την αισθανθείς εύκολα σε οποιοδήποτε χώρο. Ένα δέος αισθάνεται ο επισκέπτης του χώρου αυτού. Θαυμασμό επίσης αισθάνεται ο επισκέπτης. Εδώ βλέπουμε τα επιβλητικά βράχια που υψώνονται γύρω από τον χώρο, τον ιερό χώρο του σταδίου. Το στάδιο δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε γιατί απαγορεύεται αυτή την περίοδο να το επισκεπτούμε. Κατεβαίνοντας βλέπουμε τα βράχια και την θέα των Δελφών. Ο καιρός δεν μας ευνόησε και πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή αρχίζει να ψιλοβρέχει. Θα πρέπει δυστυχώς να πάμε να επισκεφθούμε τον κλειστό χώρο του μουσείου, παρόλο που θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να καθίσουμε αρκετή ώρα να σκεφτούμε και να απολαύσουμε το τοπίο των Δελφών.